Σε χημεία, οικονομία και αρχές οικονομικής θεωρίας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η σημερινή ήταν η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια για τα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα, τα οποία θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάμε όμως να δούμε τα θέματα σήμερα στην χημεία. Έχουμε κοντά μας τον εκπαιδευτικό από τα φροντιστήρια Άπειρο, τον κύριο Χριστόφορο Γιώτη. Κύριε Γιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ξέρω, ξεκινάμε πάντα με μια τετριμένη φράση. Κλιμακούμενης δυσκολίας ή βατά και κατανοητά. Τι από τα δύο ήτανε? Βατά και κατανοητά δεν θα το έλεγα. Ναι. Υπήρχε κλιμακούμενη δυσκολία, αλλά πιο πολύ ήταν προς τη δυσκολία τα σημερινά. Δύσκολα τα μαθήματα. Ήταν αρκετά δύσκολα, ναι. Τα θέματα, συγγνώμη. Ναι. Το πρώτο θέμα είχε κάποια πολλαπλής επιλογής, 4 πολλαπλής επιλογής και ένα υποερώτημα στο λάθος, το οποίο είχε άλλα 5 ερωτήσεις του λάθους, το α5. Στο β' θέμα ήταν 4 υποερωτήματα, τα 2 βατά, αρκετά εύκολα, τα άλλα 2 πολύ πιο σύνθετα, ήθελαν και χρόνο, αρκετό χρόνο σκέψης. Να πω γενικά ότι το πρόβλημα στο σημερινό μάθημα ήταν στη χημεία, ότι ένας πολύ καλά διαβασμένος μαθητής, ένας άριστος μαθητής, μπορεί να ήθελε και παραπάνω από 3 ώρες για να λύσει τα θέματα. Ένας άριστος μαθητής, όχι ένας καλός μαθητής. Οπότε υπήρχε τρομερό χρονικό πρόβλημα για τη λύση των θεμάτων. Στο γάμα θέμα υπήρχε πάλι ένα ερώτημα που αφορά την καινούργια ύλη, το γάμα 3. Το γάμα 2 ήταν σχετικά βατό, όπως και το γάμα 1. Στο γάμα 4 έπρεπε κάποιος να έχει πολύ καλές γνώσεις ειδικής ισορροπίας, είχε τους δύο ειδισμούς του θηκού οξέως. Ενώ στο ΔΕΛΤΑ θέμα είχαμε συνδυασμό νόμων θερμοχημίας, το ΔΕΛΤΑ 1. Στο ΔΕΛΤΑ 2 ήθελε πάρα πολύ καλές πράξεις, πολύ καλή γνώση στοιχειομετρίας. Το ΔΕΛΤΑ 3 είχε μια αγκομέτρηση, αλλά εδώ δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρη εκφώνηση και μπέρδεψε πάρα πολλούς διαγωνιζόμενους. Έπαιρνε πολύ χρόνο, να πω επίσης στους διαγωνιζόμενους, στο να κάνουν τις πράξεις και να κάνουν σωστά τις πράξεις, να ολοκληρώσουν τις πράξεις. Τα νούμερα ήταν αρκετά μεγάλα. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί έπρεπε να συνδυάσουν και τη σκέψη. Ήταν αρκετά θέματα πολύ απαιτητικά ως προς τη θεωρία. Και υπήρχε και το χρονικό περιθώριο, που σας ξαναλέω ότι ήταν ένας άριστα διαβασμένος μαθητής, ήθελε ίσως και πάνω από το οριακά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιώτη. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για ένα λάθος. Λάθος το ερώτημα, υποερώτημα, με συγχωρείτε, Β3. Και αφού η Επιτροπή Εξετάσεων που επιλέγει τα θέματα έστειλε στην Κεντρική Επιτροπή ότι υπάρχει ένα λάθος, ένα υποερώτημα, τους είπανε όχι. Μάλλον λάθος, δεν έδωσαν καμία απάντηση στην αρχή. Δεν είπαν τίποτα, ούτε αν είναι σωστό, ούτε είναι λάθος. Και μετά από 10 λεπτά ακολούθησε δεύτερη απάντηση από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με την οποία παραδέχθηκαν ότι οι υποψήφοι είχαν δίκιο, ζητώντας να διορθωθεί ο χημικός τύπος. Αν το επιβεβαιώνετε καταρχήν αυτό το δημοσίευμα, έγινε, σας το έχουν αναφέρει αυτό οι υποψήφοι? Το είδα και εγώ. Τότε τι άλλο δηλαδή θα γίνει? Όταν τα παιδιά διαγωνίζονται, όταν τα παιδιά εξετάζονται σε ένα μάθημα δύσκολο. Δύσκολο, η χημεία είναι από τη φύση της σαν μάθημα, δύσκολο μάθημα. Πόσο πολύ δε παραπάνω όταν έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα παιδιά αγωνίζονται, διαβάζουν για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Τους δίνεται και ένα λάθος υποερώτημα, τα παιδιά το αντιλαμβάνονται και κάποιοι δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι όντως αυτό είναι λάθος. Έτσι ακριβώς. Ισχύει αυτό που λέτε. Και φτάνει να σας πω ότι μου έλεγαν πολλά παιδιά ότι δεν έφτανε να σηκώσουν βλέμμα από το γραπτό τους σήμερα. Δηλαδή, πέρα από το λάθος που λέτε, ναι, που είχε στην εκφώνηση, ήταν ο χρόνος, ήταν τόσο στριμωχτά τα πράγματα που δεν άφηνε το περιθώριο στο παιδί να δείξει τι πραγματικά έχει διαβάσει, τι πραγματικά γνωρίζει. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά ήταν απόσταγμα, αν θέλετε, γνώσεων. Ήταν και αυτό που έχω μάθει και που βασίζεται σε τύπους, αλλά από πολλούς τύπους. Ναι, όχι, δεν βασιζόμαστε απλά σε τύπους, ειδικά στις φοιτητικές εξετάσεις.
υπήρχε πάρα πολύ καλή γνώση θεωρίας. Έπρεπε να είναι πολύ καλά καταρτισμένος κάποιος μαθητής. Και απόκλεινε και από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Δηλαδή είχε πράγματα πολύ παραπανήσια και έπρεπε κάποιος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη θεωρία του σχολικού, έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει με επιτυχία στα θέματα που διαγωνίστηκαν σήμερα. Mm-hmm. Κύριε Γιώτη, οι εκτιμήσεις των παιδιών, αυτά που τέλος πάντων ήρθαν, σας είπαν ότι ξέρετε, εγώ κύριε έγραψα αυτό ή εγώ έγραψα εκείνο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Έχουν πάει καλά? Κατά τη γνώμη μου, κάποιος μαθητής που φέτος έχει γράψει κοντά στο 18, είναι σαν να έχει γράψει 20. Ναι. Κάπως έτσι. Εκεί δηλαδή θα κινηθούν οι άριστοι. Έτσι ακριβώς. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, το 4% των μαθητών είχαν γράψει πάνω από 18 στη χημεία. Ναι. Και φέτος τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από πέρυσι. Και αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι υπήρχε η καραντίνα, ο εγκλεισμός, η πεσμένη ψυχολογία, η έλλειψη καθηγητή-μαθητή, η σχέση όπως τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, καταλαβαίνετε ότι τα θέματα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα περσινά. Η εκτίμησή σας για τις βάσεις του που θα κινηθούν φέτος θα είναι πτωτικές, αν θέλετε, ή θα υπάρχει αύξηση των βάσεων? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το κάθε μάθημα. Αν πάρουμε σαν σημείο αναφορά στη χημεία, είναι λογικό να σας πω ότι θα υπάρχει πτώση. Τα υπόλοιπα μαθήματα... Άρα μία σειρά από υψηλόβαθμες σχολές που περιλαμβάνουν και το μάθημα. Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει. Να έχουμε, ναι. Το θέμα είναι υπάρχει και άλλος παράγοντας. Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να το κρίνει και να το ρυθμίσει αυτό, που λέγεται ζήτηση. Είναι η ζήτηση. Η ζήτηση μιας σχολής, ποτέ δεν ξέρεις βασικά πώς θα συμπεριφερθεί μια βάση σε μια σχολή που έχει πολύ αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε μόνο με βάση τα μαθήματα να κρίνουμε κατά πόσο θα πέσουν οι βάσεις και αν θα πέσουν. Είναι και ανάλογος του αριθμού των εισακτέων. Φέτος είναι πολύ μεγάλος. Ακριβώς. Ναι, αλλά μεγάλος παράγοντας, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η ζήτηση. Άρα είναι λίγο απρόβλεπτο ανασχολεί να κάνει κάποιος μια εκτίμηση για το πόσο θα πέσει η βάση και αν θα πέσει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σε εδώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους και στους μαθητές.